Ένα πολύ εύκολο ιταλικό κέικ μήλου φτιάχνω σήμερα, το οποίο είναι τέλειο για να συνοδεύει τον απογευματινό καφέ σου. Στην Ιταλία το λένε torta di mele και είναι φανταστικό. Η συνταγή είναι πολύ απλή, χωρίς βούτυρο, αλλά με ελαιόλαδο και γιαούρτι. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ και είναι πεντανόστιμο. Θα ξεκινήσω κόβοντας τα μήλα μου σε φέτες. Εάν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις μήλο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο άλλο φρούτο, όπως αχλάδι, μούρα ή ό,τι άλλο εσύ θέλεις. Η παραδοσιακή συνταγή όμως θέλει μηλαράκι. Έτοιμο για έξτρα τραγανότητα τώρα, εάν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις ξύρους καρπούς, αμύγδαλα, καρύδια, ό,τι σου αρέσει. Μπαχαρικά όπως η κανέλα, το γαρίφαλο, το κάρδαμο θα κάνουν λίγο πιο comfort το κέικ σου, επομένως αν θέλεις μπορείς να τα προσθέσεις. Και για έξτρα γλυκύτητα μπορείς να ρίξεις μέσα, τώρα είναι η ώρα, αποξηραμένα φρούτα όπως cranberries ή και σταφίδα. Θα ψήσω τώρα στους 180 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Εάν δω ότι μου αρπάζει λίγο στην επιφάνεια, θα βάλω ένα αντικολλητικό χαρτί και θα συνεχίσω το ψήσιμο. Είναι τόσο τέλεια αφράτο, το μήλο μυρίζει φανταστικά και έχει υπέροχη, σαν καραμελωμένη γεύση. Είναι θεϊκό. Πραγματικά για τον απογευματινό καφέ είναι ονειρεμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι μου. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μπορείτε να κάνετε και subscribe εδώ στο κανάλι μου για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω και τα ξαναλέμε. Και αν ψάχνεις και άλλα γλυκάκια με λίγες θερμίδες χωρίς ζάχαρη, θα τα βρεις στο βιβλίο μου «Τρώμε σε 5». Σου έχω το link από κάτω στην περιγραφή.